Παραμένουμε φυσικά σε μπασκετικούς ρυθμούς. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας και για τη δική του πολύ πολύ σπουδαία φετινή πορεία και παρουσία και για την ομάδα φυσικά που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην επιστροφή στην Α1 μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Ο Κώστας ο Κακαρούδης είναι στην γραμμή μας. Κώστα, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια. Καλησπέρα, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έχει μείνει πολύ λίγο. Ναι. Ένα βήμα ακόμα. Και επειδή εσύ είσαι από τους πιο παλιούς πλέον στην ομάδα, δεν ξέρω αν είσαι και ο πιο παλιός. Είσαι. Όχι, υπάρχουν παιδιά που ήταν και ένα χρόνο πριν από μένα, που ήμουν στο Φάρο εγώ. Ο Καλατζίδης, ο Αγγελακόπουλος και ο Καλατζίδης. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εκεί που μας πλήγωσες. Τι να κάνω, τη δουλειά μας κάνω. Σωστά, σωστά, πλάκα κάνω. Το πείσμα είναι μια λέξη που μπορεί να αντικατροπτρίσει, να περιγράψει όλη αυτή τη χρονιά. Και το ότι πλέον είσαι και εσύ μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, ειδικά τους πιο παλιούς, αυτά τα ονόματα που προαναφέραμε, πάρα πάρα πολύ κοντά, ότι βγάλατε πείσμα φέτος. Να το κάνετε επιτέλους. Ναι, είναι και αυτό ένα στοιχείο, αλλά από μόνο το πείσμα δεν κάνει τίποτα. Για μένα φέτος μπορεί να είναι κλισέ, αλλά το κλίμα είναι εξαιρετικό. Το λένε πάρα πολύ, αλλά φέτος ισχύει με όλη τη σημασία της λέξεως. Και επίσης έχουμε ένα πολύ καλό καθηγητή, τον προπονητή μας, ο οποίος εγώ τον ξέρω πολλά χρόνια, είχαμε συνεργαστεί και παλαιότερα στον ΚΑΟ, στην Α1. Είναι προπονητής επίπεδο Α1 και καταφέρει να βγάλει τον κάθε παίκτη το καλύτερο του πρόσωπο. Οπότε αυτά τα δύο συνδυαστικά, φυσικά με τον κόσμο, μας βοήθησε πάρα πολύ και μας βοηθάει ακόμα. Νομίζω αυτό είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας της φετινής. Και η αλλαγή του προπονητή σε συνδυασμό, Κώστα, με τον ερχομό κάποιων ομάδων, σας έκανε με το που αποκτήσατε εύκολα και γρήγορα τη χημεία, γιατί αυτό αποδείχτηκε, να είστε το απόλυτο φαβορί μέχρι και τώρα που μιλάμε, έτσι. Ναι, έτσι είναι. Πολύ μακρύ πρωτάθλημα, πολλοί αγώνες, περίεργο το σύστημα των play-off, ναι. Αλλά ευτυχώς φέτος μας ευνόησε αυτό το σύστημα. Καταφέραμε να έχουμε μια σταθερότητα, πήραμε πολλές εκτός έδρας νίκες, κρατήσαμε την έδρα μας απόρθητη που ήταν το πλέον σημαντικό και πλέον έχουμε φτάσει ένα βήμα μακριά από τον πολυπόθητο στόχο. Αυτό βέβαια με τις νίκες είναι δικό σας επιτεύγμα. Το καταφέρατε γιατί κερδίσατε δύο φορές το Χαρίλο Τρικούπη, κερδίσατε δύο φορές την Καρδίτσα, κερδίσατε δύο φορές την Καστοριά. Σίγουρα έπαιξε το ρόλο του και οι ισοβαθμίες και η τύχη που στις ήττες που κάνατε δεν είναι καμία από τις τρεις ομάδες στη πεντάδα. Αλλά αυτό το 2-0 είναι δικό σας κέρδος, είναι δικό σας επίτευγμα μέσα στη σεζόν και το εκμεταλλεύεστε. Μια φορά μας χαμογελάσει και εμάς η τύχη. Ούτε μία μας χαμογελάσει μέχρι τώρα. Σε αντίθετη με πέρυσι αλλά που Απόλλων Πάτρας ήταν πόσους βαθμούς κάτω και είχε το 2-0. Ναι. Και έγινε τι έγινε, είχαμε και τραυματισμούς και χάσαμε πως χάσαμε, τέλος πάντων. Κάλα και ο διαγώνας να ήταν στα play-off και η Αγία να ήταν, πάλι θα τους κερδίζαμε και πάλι θα είμαστε τα φαβορί. Δεν το συζητάω αυτό. Με το πλεονέκτημα αλλά ακριβώς. Αλλά έγινε η ζωή μας ευκολότερη από ό,τι φαίνεται. Μένει το τελευταίο βήμα, δεν πετάμε στο σύννεφο, να είμαστε προσγειωμένοι. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι όπως ακριβώς κάναμε και με το Χαρίλο Τρικούπη, το οποίο εμείς το κάναμε εύκολο, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο φάνηκε. Οπότε λίγο ακόμα υπομονή, λίγο ακόμα δουλειά. Για να απολαύσουμε τους καρπούς της. Θα εκμεταλλευτώ αυτό που μόλις είπες. Το εμείς το κάνουμε εύκολο. Τα τελευταία μάτς πηγαίνουν κάπως έτσι. Μπαίνει ο αντίπαλος δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο. Βέβαια, ο Χαρίλαος δεν άντεξε ούτε καν μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Αλλά τα περισσότερα τελευταία παιχνίδια ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή, στο πρώτο δεκάλεπτο ο αντίπαλος ήταν κοντά ή ήταν μπροστά στο σκορ και μετά έφευγε με 20, με 25, με 30. Ναι. Ξεφεύγεται. Είμαστε πιο γεμάτη ομάδα, πιο δουλεμένη ομάδα. Υπάρχει περισσότερο ταλέντο, καλύτερη καθοδήγηση. Και την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι όποιος έρθει στο Ιβανόφιο έρχεται εντελώς χαλαρός. Μία ήταν μέσα στο Ιβανόφιο, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε και τα σουτ μπαίνουν πιο εύκολα και αυτοί νιώθουν πιο άνετα. Οπότε είναι μεγάλο επιτύχημα αυτό που έχουμε καταφέρει. Ναι. Ελπίζω να το κρατήσουμε για ένα ακόμα παιχνίδι και να τελειώσουμε. Το μόνο που απομένει να μάθουμε, Κώστα, είναι το Τετάρτη ή Σάββατο. Ακριβώς. Για το τελευταίο πάρτι της σεζόν, γιατί το έζησες προχθές με το Χαρίλαο Τρικούπη, αλλά νομίζω ότι το ξέρετε κι εσείς ότι αυτό που θα γίνει θα είναι ακόμα πιο μεγάλο, ακόμα πιο σπουδαίο, που θα είναι το τελευταίο παιχνίδι στο Ιβάνο. Αυτό. Ανυπομονούμε πραγματικά.
Ανυπομονούμε. Έχεις κάποια πρόβλεψη για τον αντίπαλο? Η Καστοριά έχει κάνει ήδη το break μέσα στην Καρδίτσα. Εντάξει, ναι. Μετά αυτό το αποτέλεσμα, ενώ στην αρχή Καρδίτσα φάνταζε πιο πιθανό να είναι ο αντίπαλός μας, τώρα φαίνεται ότι Καστοριά θα είναι. Οπότε λογικά θα είναι Καστοριά. Κέρδισε εκτός, λογικά θα κερδίσει και εντός. Για μας δεν αλλάζει κάτι και οι δύο αντίπαλοι είναι εισάξιοι, οπότε περιμένουμε. Η Τετάρτη ή Σάββατο, θα το μάθουμε σύντομα. Ακριβώς. Θέλω να σταθώ λίγο, αν μου επιτρέψεις, και σε σένα. Έχεις κάνει μια απίστευτα σταθερή χρονιά. Δεν θυμάμαι παιχνίδι που να πει κάποιος ότι ο Κώστας σήμερα δεν ήταν καλά. Μόνο όταν είχες ενοχλήσει θέματα τραυματισμών, όπως και κάποια άλλα παιδιά. Πού οφείλεται όλη αυτή η σταθερότητα που έδειξες και πρωταγωνιστούσες σε όλα τα παιχνίδια? Κοιτάξτε, σίγουρα οφείλεται στον προπονητή. Το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά το πιστεύω και το λέω αυτό. Ο οποίος έβαλε στοιχεία, είδε στοιχεία που μπορώ να βοηθήσω ακόμα περισσότερο. Δηλαδή φέτος ποστάρω περισσότερο, παίζω και πικ εν ρολ. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία και εμπιστοσύνη, οπότε μου έχει δώσει αυτό ένα ακόμα βήμα για να δείξω τι μπορώ να κάνω. Σε εκμεταλλεύεται, σε εισαγωγικά, το ρήμα ναι. Ακόμα καλύτερα φέτος ο κύριος Μέξας. Αυτό, σίγουρα. Και η χημεία βοήθησε που ταιριάξαμε με τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες και πολύ ποιοτικοί παίχτες. Μπορεί να ξεχωρίζουμε, ας πούμε, εγώ, ο Πόλη ή ο Ρόνι σε κάποια παιχνίδια, αλλά υπάρχουν παιδιά όπως ο Καλαϊτζίδης που πιέζει τρομερά στην άμυνα, παίρνει πολύ καλές αποφάσεις, παίχτης οικονομίας. Υπάρχει ο Αγγελακόπουλος, ο Μπένας. Υπάρχουν ρολίστες πολυτελείας στην ομάδα μας. Και αυτοί οι παίχτες στις ομάδες προαθλησμού μπορεί να μην φαίνεται, αλλά κάνουν και τη διαφορά. Οπότε είναι ένα κράμα όλων αυτών που σας είπα. Φέτος για μένα η χρονιά ήταν διαφορετική, γιατί ξεκίνησα και είμαι και καθηγητής στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Ναι. Οπότε δεν ήξερα πώς θα μου βγει. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι μου βγήκε καλά, γιατί δεν με κουράζει η πρωινή δουλειά. Μου πήγε μάλλον. θα φτιάξω και μια βραδινή του χρόνου να δω πώς πάει. Άρα έχουμε δύο καθηγητές στην ομάδα. Ποιος είναι ο άλλος? Είπες νωρίτερα ο κύριος Μέξας είναι ο καθηγητής. Άρα έχουμε και σένα. ναι, έχουμε. Ο καθηγητής. Ναι. Τον Πάγκο και ο καθηγητής των γηπέδων. Ο Πολ που είπες νωρίτερα είναι ο Πολυτάρχου, να υποθέσω. Ο Πολυτάρχου, ναι, ο Πολ. Από αυτό εγώ καταλαβαίνω το πόσο καλά περνάτε μεταξύ σας. Δεν το συζητάω. Και ο Αθανασούλας, όλοι. Υπάρχουν πολύ ποιοτικά παιδιά. Και ξαναλέω, και τα παιδιά που δεν φαίνονται προς τα έξω, και αυτά τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια και έχουν μεγάλο μερίδιο στην επιτυχία. Κώστα. Έχεις ενημερωθεί, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ψηφίστηκε και αποφασίστηκε η Α1 με 16 ομάδες. Δεν θέλω να προτρέξω, ξέρω ότι θα μου πεις ότι πρώτα να κοιτάξουμε το παιχνίδι για να ανέβουμε με το καλό, το ένα που θέλουμε να πιστεύουμε θα είναι το τελευταίο στο Ιβανόφιο, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου, είσαι έμπειρος σε χρόνια στο μπάσκετ, 16 ομάδες, 4 υποβιβάζονται, φέτος υπήρχε όλο αυτό το μπάχαλο. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για όλες αυτές τις αλλαγές. Και για του χρόνου που θα είναι ο Ηρακλής με τον καλό σε αυτήν την Α1. Καταρχήν, όλο αυτό που γίνεται είναι μια παροδία. Είναι αστεία πράγματα. Στην Αφρική γίνονται αυτά. Να μαλώνουν τώρα οι δύο μεγάλοι και να την πληρώνουν, που λένε μαλώνουν οι βούβαλοι, την πληρώνουν τα βατράκια. Είναι απίστευτο. Είναι που είναι το άθλημα υποβαθμισμένο, χωρίς έσοδα, με όλη αυτή την κρίση. Δεν υπάρχει τόσο πολύ μπασκετικός κόσμος, δεν υπάρχουν διαφημίσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Και αντί να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, προσπαθούμε τώρα, καθόμαστε και κοιτάμε τι θα κάνει ο ένας ο πρόεδρος και τι θα κάνει ο άλλος. Και απλά είμαστε θεατές, χωρίς να μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποια απόφαση. Τώρα αυτό με 16 ομάδες, δεν ξέρω τι να σου πω. Σίγουρα για τις ομάδες που θα θέλουν να σωθούν θα είναι δυσκολότερο. Γιατί φαντάζομαι θα πέσουν και 4. Πέφτουν 4, ναι. Τι να πω, μπάχαλο. Μπάχαλο. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε σε άλλες χώρες πόσο πολύ έχει αναπτυχθεί το προϊόν και εδώ μένει σε μια κατάσταση όχι απλά σταθερή, αλλά βαλτώνει χρόνο με το χρόνο. Τι να πω, ελπίζω να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι του χώρου που έχουν παίξει το άθλημα και ξέχουν γνώσεις και τεχνογνωσία για να μπορέσει αυτό το άθλημα που έχει δώσει τόση επιτυχία σε αυτή τη χώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά και όχι 5 πίσω που κάνει κάθε χρόνο. Και να προστατεύσει αυτό που λέμε προϊόν, έτσι, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο προϊόν, σίγουρα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο το μπάσκετ για την Ελλάδα, αλλά μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα ακούμε πολλές φορές. Τι να πω. Σε αφήνω να ξεκουραστείς. Πες μου τι είναι.
Γιατί έχει. Λειτουργεί στην Ελλάδα για να λειτουργήσει και τον μπάσκετ. Στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Το έχω πει σε όλη την ομάδα και ειδικά στο γενικό αρχηγό, τον Γιώργο τον Γιαννουζάκο, που είστε πολύ κοντά όλοι μαζί του, ότι με το καλό να τελειώσει να τα καταφέρετε και στο τελευταίο παιχνίδι που θα τα καταφέρετε και μετά το στούντιο. Είστε και ψηλοί, θα δούμε, θα σας χωρέσουμε όλους. Να έρθετε. Όλοι θα χωρέσουμε. Θα χωρέσουμε. Θα χωρέσουμε. Θα μας αφήσει να κάνουμε και μουσικές επιλογές όμως. Θα φύγω εγώ. Δεν θα είμαι εδώ. Α, εντάξει. Okay. Θα είμαι απέναντι με τον Ιχολίπτη και θα τα κάνετε εσείς όλα. Εννοείται. Να κερδίσουμε το ματσάκι, συγκεντρωμένοι, προσγειωμένοι και όλα καλά. Καλή ξεκούραση, Κωστή. Τα λέμε από κοντά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.